Είναι πράγματι πολύ σοβαρό το ζήτημα που έβαλε ο Αντιπρόεδρος. Και εμείς όταν πληροφορηθήκαμε από την αλληλογραφία, την ηλεκτρονική, την αίθουσα στην οποία θα διεξαχθεί η σημερινή συνεδρίαση, όσοι έτυχε να έχουμε ξανάρθει εδώ πέρα, όλοι καταλάβαμε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να πάρει μέρος κανένας στη ζωντανή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό, με την παρουσία μας, να νομιμοποιούμε αυτή την εικόνα. Δηλαδή, από τη διοικούσα παράταξη είναι ελάχιστη περιφερειακή σύμβουλη, ο Περιφερειάρχης λείπει, οι εισηγητές, η συντριπτική πλειοψηφία των εισηγητών των θεμάτων λείπουν και είναι εδώ πέρα η Περιφερειακή Σύμβουλη, ας το πούμε έτσι εδώ, της αντιπολίτευσης, για πολλωστή φορά, δεν είναι λόγω κάποιου έκτακτου γεγονότος, για πολλωστή φορά συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Λοιπόν, είναι ένα μεγάλο θέμα και εμείς το είχαμε ερωτηματικό, αν πρέπει να αποχωρήσουμε, βλέπουμε ότι υπάρχουν και ορισμένα σοβαρά ζητήματα ή όχι. Και νομίζω ότι είναι πρόκληση για όσους μας παρακολουθούν και πρέπει να το επισημάνουμε, το γεγονός ότι την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε το συνέδριο της ΕΝΠΕ. Στο συνέδριο της ΕΝΠΕ, αρκετοί που σήμερα λείπουν, κατάφεραν να πάνε. Να πάνε με όλα τα έξοδα πληρωμένα για τρεις ή και περισσότερες μέρες, να πάρουν μέρος σε συνεδρίαση διαζώσης και στη σημερινή συνεδρίαση που είναι 5 βήματα από το σπίτι τους, να το πούμε έτσι, να λείπουν. Και εδώ δεν κάνει κανένας χάρη σε κανένα. Πρέπει να θυμίσουμε ότι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι αποζημιώνονται για τη συμμετοχή τους στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δηλαδή για ένα απόγευμα το οποίο ξοδεύουν ένα απόγευμα το μήνα στην χειρότερη των περιπτώσεων, ας το πούμε έτσι, στην καλύτερη για μας, ξοδεύουν, αποζημιώνονται με πάνω από 65 ευρώ για ένα απόγευμα που ξοδεύουν το μήνα. Δηλαδή μιλάμε για ένα ποσό διπλάσιο από το ποσό, όλοι το γνωρίζουμε αυτό, που παίρνει ένας εργατοτεχνίτης για μια δουλειά 8 ώρες στις πιο δύσκολες και αθυγιεινές συνθήκες. Του εργατοτεχνίτη το ημερομίσθιο για 8 ώρες είναι 31 ευρώ και 85 λεπτά. Είναι πρόκληση αυτό. Για ένα απόγευμα που αφιερώνει να πάρει τα πόδια του και να έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο ένα απόγευμα να το αφιερώσει για αυτή τη δουλειά, ακόμα και αν παίρνει και μέχρι αργά το βράδυ. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Είναι το μοναδικό συμβούλιο που γίνεται, που υπάρχει αυτή εδώ η εικόνα, πουθενά άλλο δεν υπάρχει. Ο Δήμος της Αθήνας βλέπουμε πώς συνεδριάζει, ο Δήμος του Πειραιά, άλλα περιφερειακά συμβούλια στην υπόλοιπη χώρα, ακόμα και σύλλογοι και πρωτοβάθμια σωματεία. Λοιπόν, υπάρχει πολύ μεγάλη ευθύνη στη διοίκηση και στο Προεδρείο για αυτήν εδώ την εικόνα. Εμείς σας το λέμε, θα μείνουμε μόνο επειδή υπάρχουν ορισμένα σοβαρά ζητήματα στα πρώτα θέματα και ιδιαίτερα για το ψήφισμα που είναι μεγάλο πρόβλημα, το ψήφισμα που μπαίνει ενάντια στο νομοσχέδιο για την υγεία που θα κάνει και την πρόσβαση του λαού απρόσιτη. Λοιπόν, για αυτό το ζήτημα θα μείνουμε στη συζήτηση και μετά θα αποχωρήσουμε, το λέμε, ενώ υπάρχουν σοβαρά ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν, δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε αυτή την εικόνα και αυτήν εδώ την κατάσταση.